Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, και από αυτό το βήμα χαιρετίζουμε το απεργιακό ποτάμι που έχει κατακλείσει την Πανεπιστημίου σχεδόν από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα. Οι εργάτες και οι εργαζόμενοι σε όλη την Αθήνα δώσαν αποφασιστικό παρόν ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και στην εργοδοτική τρομοκρατία. Δώσαμε τη μάχη απέναντι στον αντεργατικό οδοστρωτήρα, ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκα Λουβρούτσι, απέναντι στον απεργοσπαστικό μηχανισμό που έχει στήσει η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για να περάσει αυτός ο νόμος ήσυχα, για να υπάρξει σιγή νεκροταφείου. Δεν τους πέρασε, συνάδελφοι, η συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και αυτή τη θλιβερή ομάδα που περιστάνει την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, ξεπεράστηκε από την ίδια τη ζωή. Ξεπεράστηκε τις ημέρες που πέρασαν από τις εκατοντάδες απεργιακές αποφάσεις σωματείων σε όλη τη χώρα, από τις δεκάδες αποφάσεις εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών. Αυτή η χούφτα των εργατοπατέρων ξεπεράστηκε από τις απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή σε πολλές πόλεις κόντρα στη λησαλέα επίθεση της κυβέρνησης της εργοδοσίας και των εργατοπατέρων. Από αυτό το βήμα στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργάτες της ΛΑΡΚΟ που διαδηλώνουν αυτή τη στιγμή στη Χαλκίδα σε μια συγκέντρωση απόλυτη στερεά Ελλάδα. Στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους στις λιγνητικές μονάδες, στους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες, στο λιμάνι του Πειραιά, στους ναυτεργάτες, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στα γιαπιά, σε κάθε κλάδο που κινητοποιείται για να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη δουλειά, στο μισθό, στη ζωή με αξιοπρέπεια. Η κυβερνητική προπαγάνδα έπιασε πάτο. Ξεσάλωσαν εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί, αξιοποιώντας τα διάφορα παπαγαλάκια, το non-paper της κυβέρνησης, ότι την απεργία την οργανώνουν εργατοπατέρες. Όμως εδώ στη συγκέντρωσή μας είναι οι εργάτες με τα συνδικάτα τους, μεροκαματιάριδες βιοπαλαιστές, αγωνιστές, υπερήφανοι εργαζόμενοι. Είναι εδώ οι συνταξιούχοι με τα σωματεία τους, οι αυτοαπασχολούμενοι με τις ενώσεις τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι μαζικοί φορείς. Τους εργατοπατέρες η κυβέρνηση θα τους βρει στο Υπουργείο Εργασίας και στη ΓΕΣΕΕ. Είναι οι συνεργάτες τους. Είναι αυτοί που δεν έχουν κανένα κύρος στους χώρους δουλειάς. Αυτοί που δεν μπορούν να σταθούν μέσα σε κάποιο χώρο δουλειάς και που τώρα φτύνουν τον κόρφο τους αφού απέτυχαν να οργανώσουν απεργοσπασία σε μια σειρά κλάδους. Στοχοποιούν τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες για δίθεν ευνηδιαστική απεργία, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και των σωματείων τους είναι από τις 5 του Φλεβάρη. Κατηγορούν τα συνδικάτα ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν έκαν κινητοποιήσεις, κρύβοντας ότι με το απεργιακό κύμα το Φλεβάρι του 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να ψηφίσει τον νόμο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την Κυριακή του Πάσχα. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, προς την κυβέρνηση, προς τους βιομήχανους και τις άλλες εργοδοτικές ενώσεις, πως δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τις απαιτήσεις και τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομήλων. Κάθε ημέρα στο δρόμο του αγώνα θα βρισκόμαστε περισσότεροι εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι αγρότες. Θα βρίσκονται οι νέες γενιές των εργαζομένων, οι περισσότεροι συνταξιούχοι που ξέρουν καλά τι θα πει αγώνας, διεκδίκηση, κατάκτηση. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση. Μην τολμήσετε να φέρετε στη Βουλή νομοθετικό έκτρωμα που θα περιορίζει τις διαδηλώσεις. Θα σπάσετε για άλλη μια φορά τα μούτρα σας. Θα μείνει και αυτός ο νόμος στα χαρτιά, όπως και κάθε νόμος που επιδίωξε να περιορίσει την ταξική πάλη. Θα έχετε την τύχη του λάσκαρη. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Χθες το βράδυ κατατέθηκε το περιβόητο ασφαλιστικό της Νέας Δημοκρατίας. Ένας νόμος που ρετουσάρει τον προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ και βαθαίνει ακόμα περισσότερο την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Ο νόμος Κατρούγκαλου απέκτησε πλέον και δεύτερο νονό, το γνωστό και μη εξαιρεταίο για το μίσος του απέναντι στους εργαζόμενους και τις διεκδικήσεις του τον κύριο Βρούτσι. Η κυβέρνηση δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα, βάζοντας τους εργαζόμενους να νερούν την ίδια τους τη ζωή. Οργιάζουν τα ψέματα και οι κοπτοραπτικοί για να μας παραπλανήσουν. Κρύβουν την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει κατά γράμμα τον νόμο Κατρούγκαλου, αφού η αρχιτεκτονική του παραμένει απαράλλακτη. Κάνει νέες αντεργατικές αντιασφαλιστικές προσθήκες για να τον θωρακίσει και να τον ξεπεράσει όλα τα νομικά κενά που δικαίωσαν δεκάδες χιλιάδες δικαστικές προσφυγές συνταξιούχων. Και αντί να τους δώσει όσα τους πετσόκοψε, τους βγάζει τώρα και χρεωμένους. Τι φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι? Ανοίγει το δρόμο για νέα επιδρομή με τους τρεις πυλώνες του αγαπημένου συστήματος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, του συστήματος Πινοσέτ, όπου η σύνταξη θα σπάσει στα δύο, στην εθνική και την ανταποδοτική, η οποία θα βασίζεται στο ρίσκο και το χρηματοδοτικό τζόγο. Το κράτος θα εγγυάται μοναχά την εθνική κατώτατη σύνταξη στα άθλια επίπεδα των 384 ευρώ για 20 χρόνια και στα 340 ευρώ με 15 χρόνια εργασίας. Μας λένε ότι πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ που κάπηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται περασμένα, ξεχασμένα. Παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές από το 2010 σε κύριες και επικουρικές, σε αναπηρικές, σε συντάξεις κυρίας στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων. Ενταφιάζονται οριστικά η 13η και η 14η σύνταξη μαζί και το ΕΚΑΣ. Επισφραγίζονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για άντρες και γυναίκες χωρίς καμία εξαίρεση, με προοπτική αύξησης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Σπρώχνει στα νύχια των ασφαλιστικών εταιριών που καραδοκούν μεγάλες κατηγορίες νέων εργαζομένων, τις πιο παραγωγικές. Αλήθεια, ποιος εργαζόμενος τα επόμενα χρόνια θα έχει 30 και συνεχόμενα 40 χρόνια ασφάλισης? Αυτοί που περιπλανιόνται στο ολογόμηνα προγράμματα της ανεργίας, που δουλεύουν στο καθεστώς της μαύρης ανασφάλισης εργασίας, στα τετράωρα, στα εξάωρα, στις λίγες ημέρες το μήνα? Όλοι αυτοί θα χρειάζονται δύο ζωές να δουλεύουν για να πιάσουν τα συγκεκριμένα όρια. Και φυσικά η ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στο ΕΦΚΑ ανοίγει την παράδοση, ανοίγει το δρόμο για την παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών που βάζουν στα χέρια τους τα 8 δισεκατομμύρια των αποθεματικών τους. Λένε χοντρά ψέματα για αυξήσεις στις συντάξεις. Ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός είναι κατά 230 εκατομμύρια λιγότερος. Οι συντελεστές αναπλήρωσης για τη συντριπτική πλειοψηφία, για όσους έχουν 15 έως 30 χρόνια δουλειάς, παραμένουν ήδη χαμηλοί και σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς οδηγούν σε άθλιες συντάξεις. Ο μισθός δηλαδή που δεσμεύτηκε στα άθλια επίπεδα των 650 ευρώ μεικτά, αφού η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ έτρεξε άρον-άρον και εγκρυπτό να υπογράψει την επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που καταδικάζει τους μέσους μισθούς σε χαμηλά επίπεδα. Την Παρασκευή, συναδέλφισες και συνάδελφοι στη Βουλή, είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Κοκορομαχίες πάνω στα αποκαίδια των εργασιακών σχέσεων ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς δηλαδή που σε ένα βράδυ έριξαν τον κατώτερο μισθό στα 586 και στα 511 ευρώ, και σε αυτούς που ενώ υπόσχονταν άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, όχι μόνο δεν το έκαναν, όχι μόνο έβαλαν στο σιρτάρι το σχέδιο νόμου των 530 συνδικάτων, αλλά άφησαν ανέγκυχτο το δικαίωμα του Υπουργού
να καθορίζει με υπουργική απόφαση το ύψος του μισθού. Είναι οι ίδιοι που από κοινού άνοιξαν το δρόμο ώστε οι κλαδικές συμβάσεις να μην είναι υποχρεωτικές. Είναι τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που στην κυριολεξία κάνουν σκυταλοδρομία από νόμο σε νόμο για να περιορίσουν τη συνδικαλιστική δάση, το δικαίωμα στην απεργία, τον περιορισμό των κινητοποιήσεων. Παλεύουμε για υποχρεωτική δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση. Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο σύνταξη. Είναι η υγεία, είναι η πρόνοια, είναι η νοσηλεία, το νοσοκομείο, τα φάρμακα, η προστασία της μητρότητας, τα εμβόλια των παιδιών. Απαιτούμε επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων που πήγαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και κάθε είδους ενισχύσεις των μονοπωλιακών ομίλων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, συνάδελφοι, δεν είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Στόχος και σκοπός τους είναι το κέρδος. Η υγεία μας, η ζωή μας δεν μπορεί να μπαίνει στη λογική αν το όφελος υπερτερεί του κόστους. Για να έχουμε όλες αυτές τις αναγκαίες καλύψεις σε μια ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να πληρώνουμε επί 4 και επί 5 για να ασφαλίσουμε τις οικογένειές μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σε αυτές τις συνθήκες ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός έχει σοβαρές ευθύνες. Στηρίζει ενεργητικά τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου. Δέχεται τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας και την υπερκερδοφορία του κεφαλαίου σύμφωνα με τις αντοχές της οικονομίας. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ με την πρότασή της για την ίδρυση επαγγελματικού ταμείου, η οποία βρήκε την αποδοχή των εργοδοτικών οργανώσεων, είναι στην ίδια όχθη με την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη που έτρεξε να καρφώσει πισόπλατα το μαχαίρι στο σώμα της κοινωνικής ασφάλισης και στην υλοποίηση της κατεύθυνσης για το σύστημα Πινοσέτ. Γι' αυτό δεν πρέπει να προκαλεί καμία έκπληξη η πλέρια υποστήριξη στις προτάσεις της κυβέρνησης. Απεργοσπάστε στο Γενάρη του 18, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χτυπούσε το απεργιακό δικαίωμα. Απεργοσπάστες φέτος το Σεπτέμβρη, όταν η κυβέρνηση χτυπούσε τις κλαδικές συμβάσεις και έφερε το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Απεργοσπάστες και στο μεγάλο αγώνα για την υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης. Η ανακοίνωση της ΓΕΣΕΕ είναι μνημείο αφλιότητας και εμπεγμού. Μας είπε πολύ κακό για το τίποτα και την ίδια στιγμή ανακαλύπτει ελαφρές βελτιώσεις. Έσχος, έσχος και μόνο έσχος για αυτή τη συνδικαλιστική ηγεσία που έχει πάρει διαζύγιο με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Αυτοί οι εργαζόμενοι, αυτοί που οι εργαζόμενοι δίκαια αποκαλούν συνδικαλιστική μαφία στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, τώρα προσπαθούν να εξαργυρώσουν τις υπηρεσίες τους στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να μείνουν στις καρέκλες τους άλλη μια δεκαετία. Επιδιώκουν με τα ΜΑΤ και τους εισαγγελείς να βάλουν τους εργοδότες στα εργατικά συνέδρια. Έχουν φτάσει στο κατώτερο επίπεδο εξευτελισμού, παρουσιάζοντας τους εργάτες και τα συνδικάτα ως μπράβους και τραμπούκους. Την Κυριακή όμως, συναδέλφισες και συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες του 31ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας, στο οποίο ψήφισαν 1.214 αντιπρόσωποι, εκπροσωπώντας πάνω από 104.000 εργαζόμενους από 267 σωματεία όλων των κλάδων της Αθήνας. Η ΔΑΣ, το ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχουν συνδικαλιστές που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και άλλοι αγωνιστές, αύξησε τις δυνάμεις του τόσο σε ψήφους όσο και σε ποσοστά, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Τη ΔΑΣ εμπιστεύτηκε η πλειοψηφία του σώματος του συνεδρίου, αυξάνοντας την ψήφο των αντιπροσώπων από 322 σε 345 και το ποσοστό από 27 σε 29%. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το αποτέλεσμα για τους αντιπροσώπους στη ΓΕΣΕΕ, όπου η ΔΑΣ αύξησε τη δύναμή της από 4 σε 6 αντιπροσώπους. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση
η πιο δυνατή απάντηση των εργαζομένων της Αθήνας απέναντι στην πρωτοφανή εργοδοτική επίθεση για τη χειραγώγηση των συνδικάτων, την προσπάθεια για επιβολή σιγής νεκροταφείου. Είναι ισχυρή απάντηση στην προσπάθεια να μπει η εργοδοσία στα συνδικάτα με τη φυσική της παρουσία. Είναι η πιο δυνατή απάντηση σε αυτή την ομάδα των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕΕ που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο της εργατικής τάξης και που οργανώνει από κοινού με την κυβέρνηση Μητσοτάκη συνέδριο παροδία στις 25 του Φλεβάρι σε άλλο ένα υπορπολιτελές ξενοδοχείο στο Καβούρι για να νομιμοποιήσει τις αθλειότητες και την οθεία. Οι αρχαιρεσίες στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 31ο συνέδριο που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με συζήτηση και αποφάσεις στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το συνέδριο είχε ζωντανή συζήτηση και ομιλίες, είχε απόφαση για τη σημερινή απεργία, πολιτικές αποφάσεις, ψηφίσματα. Δεν είχε ΜΑΤ, δεν είχε μπράβους, δεν είχε άντρες της κρατικής ασφάλειας. Σε αυτό το συνέδριο απουσίαζε η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, η οποία είναι όπως γνωστό, έχει αλλεργία σε τέτοιες διαδικασίες. Όλα αυτά αποδεικνύουν στην πράξη ποιοι θέλουν πραγματικές και ζωντανές συλλογικές διαδικασίες. Σήμερα αυτή η ηγεσία κρυφά από τους εργαζόμενους έρχεται με θράσος και ανακοινώνει μια διαδικασία πρόκληση. Δεν τους έφταναν τα συνέδρια στα θέρετρα που ήθελαν να κάνουν σαν τον κλέφτη 600 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Τώρα προετοιμάζουν συνέδριο λίγων ωρών χωρίς να αναφέρουν ποιοι θα συμμετέχουν, χωρίς ημερήσια διάταξη, γράφοντας τα παλιά τους τα παπούτσια, τα καταστατικά των σωματείων. Θέλουν να στήσουν μόνο μια κάλπη που θα τη φιλούν τα ΜΑΤ με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού και του ΣΕΒ. Ένα συνέδριο χωρίς συζήτηση, χωρίς τοποθετήσεις από τους αντιπροσώπους των εργατών. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ έριξαν και το τελευταίο φύλλο σικής. Παρουσίασαν την απόφαση που πάρθηκε κατά τα λεγόμενά τους στα γραφεία του ΣΕΒ και του Μαξίμου για να επιβληθεί μια κατάπτυστη διαδικασία για την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της πατρίδας μας. Ανήγγειλαν μάλιστα ότι αυτή την πρωτοφανή διαδικασία θα την εποπτεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με παρουσία πολυπληθούς αστυνομικής δύναμης και άλλων κατασταλτικών δυνάμεων. Και όλη αυτή η κινητοποίηση στρατού και αεροπορίας για να κρατήσει την καρέκλα του ο Παναγόπουλος και η παρέα του. Θα το επιτρέψουμε, συνάδελφοι? Εμείς λέμε δεν κάνουμε πίσω. Γιατί ποιος ήξερε ότι τα κεντρικά στελέχη των επιχειρηματικών ομήλων σε μεγάλα σούπερ μάρκετ εμφανίζονται συνδικαλιστές και με την απειλή της απόλυσης διαμορφώνουν πλαστές πλειοψηφίες? Ποιος ήξερε ότι διοκτήτης μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας ψηφίζει σε εργατικό σωματείο? Ότι συνδικαλιστές βρίσκονται ταυτόχρονα υποψήφοι σε επιμελητήρια με ψηφοδέλτια που τυπλοφορούνται ενωμένοι επιχειρηματίες? Ότι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας είναι στις διοικήσεις τραπεζών, μέχρι και ο πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου ψήφισε σε σωματείο? Αυτά δεν πρέπει να περάσουν. Δεν πρέπει να νομιμοποιηθούν από κανέναν εργαζόμενο. Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη. Καμιά δουλειά δεν έχει να παρεμβαίνει και να καθορίζει τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι σύνεδροι των εργαζομένων να περνούν από τον έλεγχο και την έγκριση της αστυνομίας και μπροστά στο Μητσοτάκη, τον εισαγγελέα και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης να ψηφίζουν. Αυτό θα γραφτεί στις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Ας γνωρίζουν λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Το απόστημα των όθων, των εργοδοτών και των ανύπαρκτων συνδικάτων θα σπάσει με τη μόνη καθαρή λύση που φοβούνται, τη μαζική παρουσία των ίδιων των εργαζομένων. Από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
έντιμους συνδικαλιστές που δεν ανέχονται αυτή τη σαπίλα να καταγγείλουν την κρατική καταστολή, τις απαιτήσεις της εργοδοσίας και τις απεγνωσμένες φωνές της απαξιωμένης ηγεσίας της ΓΕΣΕ, να απαιτήσουν συνέδριο εργατών, όχι των όθων και των εργοδοτών. Στις 25 του Φλεβάρι καλούμε σε κινητοποίηση με κάθε τρόπο, με απεργία, με στάση εργασίας, με κάθε μορφή πάλης, οι εργαζόμενοι της Αθήνας, του Λαβρίου, της Ανατολικής Αττικής, του Πειραιά, της Δυτικής Αττικής, έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες και να διαδηλώνουν απέναντι στη σύψη την αθλειότητα και την οθεία μιας χούφτας εργατοπατέρων. Η μάχη που δίνουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι μάχη ελπίδας, αφορά τις ανάγκες της τάξης μας και θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί. Καλούμε τα συνδικάτα, όλους τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες, να μπούμε στον αγώνα, να διεκδικήσουμε τις δικές μας ανάγκες στην εργασία και τη ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Να παλέψουμε για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Να αποσυρθεί ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκα Λουβρούτσι. Να δυναμώσει ο αγώνας για υγεία πρόνοια, δημόσια και δωρεάν. Κοινωνική ασφάλιση για όλους, αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική. Καλό αγώνα, συνάδελφοι! Καλό αγώνα, εργάτες! Συνεχίζουμε!